Οργισμένοι συγγενείς της Ελένης Αρβανιτάκη ξεσπούν. Άργησαν να τη μεταφέρουν από το νοσοκομείο της Ζακύνθου στο Ρίο. Αυτό κόστησε τη ζωή της, υποστηρίζουν. Έγινε μεγάλη καθυστέρηση από το νοσοκομείο Ζακύνθου και την αφήσανε να πεθάνει στην ουσία. Τουλάχιστον χάσαμε 15 ώρες, 20. Είχε χαμηλή πίεση, είχε 6 με 7 πίεση. Λέγανε ότι πέσει πίεση, φάει κάτι αλμυρό, φάει κάτι να συνέλθει. Με αποτέλεσμα να μην έχουν πάρει χαμπάρι το τι έχει γίνει και να περνάνε οι ώρες χωρίς να έχει κάνει κανείς τίποτα. Το κατάλαβε στο τέλος. Τρίτη διασωληνώσανε, μου είπαν οι γιατροί, μίλησέ της, γιατί δεν είναι εύκολο. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Μου είπε εντάξει για τα παιδιά, να προσέχω τα παιδιά, το έχει καταλάβει. Η Ελένη Αρβανιτάκη μπήκε στο νοσοκομείο της Ζακύνθου για να της αφαιρέσουν μια λάμα από το πόδι. Παρουσίασε επιπλοκές. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου κατέληξε. Δεν μιλάμε για ενδονοσοκομιακή λίμωξη, αλλά για λάθος, λέει ο διοικητής του νοσοκομείου στην Πάτρα. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα το λάθος. Ότι υπάρχει κάπου λάθος και μάλιστα τραγικό σφάλμα υπάρχει, εφόσον έφυγε ένας άνθρωπος. Δεν υπάρχει ενδονοσοκομιακή λίμωξη, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Αλλά είναι κάποιος τοξικός παράγοντας, κάποιος ορός ή κάποιο εισπνεόμενο ή κάποια νάρκωση, η οποία δηλητηρίασε ουσιαστικά αυτά τα άτομα. Οργισμένος και ο αδελφός της νεκρής Ελένης Αρβανιτάκη, της μητέρας δύο παιδιών που έφυγε στα 41 της χρόνια. Ούτε να τη θάψουμε δεν μπορούμε λόγω της απεργίας των ναυτικών, λέει. Κατηγορεί τους γιατρούς για αμέλεια. Να φύγουν, γιατί να φύγουν, να χάσουν τη δουλειά τους, οργισμένοι να πάνε. Τούτοι το χάμου δεν μας κοιτάνε για τίποτα. Δεν του νοιάζει αν πεθάνουμε, δεν είναι πρόβλημα να μιλήσω πια γιατί δεν είδα μοναχά στην Ταντική. Η μάνα μου μοναχά η κακομήνα δεν κοίτανε στο ασθενοφόρο και του είπε μάνα, τα παιδιά μου και τίποτα άλλο, αυτό ήταν. Δεν μπορεί να βάλουν ένα καράβι, ένα το πρωί να τελειώνει, να αντιφέρουν, είναι και αυτό είναι μαρτύριο. Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε και η υγειονομική περιφέρεια. Δείτε κυρίες και κύριοι, σε λίγο.